Πότε θα φτάσετε σε αυτό το σημείο να γελιοποιήσετε κι άλλο τους θεσμούς? Πότε θα αυτογελιοποιηθείτε φέρνοντας αυτή την αλλαγή στον αλλαγμένο από σας εκλογικό νόμο? Εγώ βρίσκω γελίο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να έρχεται και να μου λέει για γελιοποίηση εμένα, την ώρα που ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα αυτό έχει τοποθετηθεί 17 φορές. Ποιος γελιοποιείται τώρα, κύριε Ραγκούση? Συμφωνούμε λοιπόν ότι μετά την απάντηση που δώσατε, εάν φέρετε αλλαγή του εκλογικού νόμου, θα είστε οι γελοί της μεταπολίτευσης. Το ερώτημα τόσο για τον χρόνο των εκλογών, όσο και για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, είναι γιατί η κυβέρνηση διοχετεύει η ίδια και κρατά στην επικαιρότητα αυτή τη συζήτηση και δεν την αρνείται διαρρήδην, και θέλουμε να μας αποκαλύψετε τα σχέδιά σας.